Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα πάμε να ρίξουμε φάρμακο στις ελιές, να ραντίσουμε. Είναι Οκτώβριος και ραντίζουμε. Ναι. Σήμερα θα κάνουμε το τελευταίο ράντισμα για το δάκο. Είναι και πολύ καλός ο καιρός. Ναι, δεν έχει και πολύ ζέστη. Έχει 25 βαθμούς και δεν φυσάει. Ο πιο καλός καιρός. Πρέπει όμως πρώτα να ντυθούμε. Θα βάλουμε άλλα ρούχα. Όχι. Πάνω από τα ρούχα που φοράμε, θα βάλουμε τη στολή προστασίας. Δεν πρέπει με τίποτα να πέσει φάρμακο πάνω στο δέρμα μας. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να προσέχουμε. Επίσης, θα βάλουμε κράνος προστασίας και στα χέρια γάντια. Ωραία. Βίκραμ, πάμε στην αποθήκη να τα φέρουμε. Ναι, πάμε. Εντάξει. Πηγαίνετε και σας περιμένω να φτιάξουμε μαζί το φάρμακο. Ωραία. Εδώ τα έχουμε όλα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κράνος προστασίας. Φόρμα προστασίας και γάντια. Είμαστε εντάξει. Αυτό εδώ, το μπουκάλι με το εντομοκτόνο, είναι αρκετό για 10 δέντρα. Θα πάμε σε όλα τα κτήματα. Θα πάμε μόνο στο δίπλα κτήμα. Δεν είναι, είναι μόνο ένα στρέμμα. Εκεί μόνο θα ραντίσουμε. Ωραία. Να γεμίσουμε νερό το ραντιστικό. Ναι. Βάλε νερό λίγο πιο πάνω από τη μέση. Τώρα να ρίξω τον ντομοκτόνο, σωστά. Όχι, όχι. Θα φορέσουμε πρώτα γάντια. Γάντια. Ωραία. Γυαλιά. Και μάσκα. Προχωράμε. Ρίξε εσύ το εντομοκτόνο και εγώ θα ανακατεύω. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να θυμάσαι ότι θα ρίχνουμε μόνο σε ένα κλαδί του κάθε δέντρου. Θα κάνουμε το ίδιο και στο αμπέλι. Ναι, αλλά όχι τώρα. Το Μάιο το ραντίζουμε το αμπέλι. Και τον Ιούνιο θα ρίξουμε και το θιάφι στα σταφύλια. Σωστά θυμάσαι. Αλλά πάντα με προσοχή και αν ο καιρός είναι καλός.